Πάμε. Πιένε ποσί. Αν με φαίνεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ok, είμαι ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου. Το hardcore training, για όσους δεν γνωρίζουν τώρα τι είναι, είναι βασικά είναι mini hardcore τούτο, να το θέσω καλύτερα. Είναι mini hardcore, το οποίο περιλαμβάνει βασικά πολλά πολλά σημαντικές εκπαιδεύσεις στο πώς να πετύχουμε σε τούτον τον χώρο. Ένα νέο με σουβλιτζίτικα που κουτσά στραβά ο καθένας ξέρει να μου χρειάζεται ένα σουβλιτζίτικο. Ένας ψίστης, ένα μαχαζί και ξεκινάς και πουλάς. Δεν είναι καμία επιστήμη. Το ίντερνετ όμως δουλεύει πολλά διαφορετικά. Έχει πράγματα που πρέπει να κάτσουμε κάτω να τα μάθουμε. Τούτες οι εκπαιδεύσεις που διάλεξα εγώ σήμερα θεωρώ ότι να βοηθήσουν πολλά και τους νέους τους συνεργάτες που ξεκίνησα. Είναι τόσο για τους παλιούς, εισαγωγικά παλιούς, αλλά έχει κομμάτια που να τους ενδιαφέρει και κάνοντας και refresh. Το mini hardcore πρώτη φορά γεννήσκεται στην Κύπρο και ο λόγος είναι ότι άμα έρθετε σε ένα συνέδριο να καταλάβετε το γιατί. Άτομα που επίαν στο hardcore training που κάνει ο κύριος Καστανάς στην Ελλάδα συνήθως τέλος πάντων που τα κάνουμε πάντα ύστερα από ένα-δυο μήνες που είναι το συνέδριο βασικά γιατί ας πούμε το επόμενο hardcore είναι το Γενάρη και το συνέδριο μας είναι το Μάρτι. Άτομα που επίαν το Γενάρη τα δυο μήνες πριν στο hardcore ευκαιρνάν σε σημαντική αναγνώριση μέσα στο συνέδριο. Σίγουρα είναι νουλή. Αλλά μιλούμε για το επίπεδο τουλάχιστον του manager που ευκαιρνούν άτομα να αναγνωριστούν και είχε άτομα που ας πούμε ξεκίνησαν πριν μια εφτωμά. Πριν πάνε στο hardcore ενώ όντως και αμέσως. Οπότε είναι κάτι που δουλεύει, αλλά πρέπει και εμείς καταλάβω το, είναι πιο δύσκολο κομμάτι για το, εντάξει, τον Κυπρέο μου να σηκωστεί να πιει αεροπλάνο να πάει. Αλλά εκείνο που επρόσεξα τα τελευταία 9 χρόνια που κάνω τη δραστηριότητα είναι ότι για εμάς είναι καλύτερο γιατί αναγκαζόμαστε μια ημέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες να είμαστε full focus πάνω στο πράγμα που κάνουμε. Δεν έχει με τηλέφωνα να παίζουν, δεν έχει να μας πούμε με τραπέζια, με γάμους, με βαφτίσια, τίποτε. Είμαστε στην Ελλάδα, δεν μπορείς να πιέσεις το αεροπλάνο να σηκωθείς να στραβείς πίσω γιατί πάντα κάτι είναι να βρέθεται και είμαστε όλοι τσάμε. Και το ίδιο αποτέλεσμα θεωρώ το και από τα άτομα από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που κάνουν κάτι πολλά ωραίο. Στο συνέδριο στην Αθήνα έκλεισε η Σοφία Παγκαλίδου, ας πούμε, ολόκληρο λεωφορείο και φτάσει όλοι μαζί σαν ομάδα με το λεωφορείο. Κάποτε να κλείουμε ένα αεροπλάνο όλοι μαζί. Πιστεύω να το κάνουμε το πράγμα. Είναι γεννήτων το πράγμα. Δηλαδή, πάει καλά το πράγμα. Το όνειρο είναι πολύ μεγάλο. Εγώ είπα ότι μια ημέρα σίγουρα να κάνουμε παρουσίαση και συνέδριο μέσα στο GACP και να το κάνουμε. Είναι να το κάνουμε. Και να έρχονται ενώ άτομα δικά μας που τις ομάδες μας που να έχουμε και εξωτερικό. Γιατί δεν είναι μόνο να πιένουμε Αθήνα και πίσω. Είναι να έρχονται και εκεί πολλά. Οπότε, για να μην καθυστερήσω, επειδή έχουμε πολύ υλικό, το διάλειμμα συμφωνούμε στην πορεία. Τα 8 βήματα της επιτυχίας θεωρώ έναν πολλά πολλά εξαιρετικό άτομο να κάνει την παρουσίαση. Συνεργάζομαι μαζί της τώρα 2-2,5 χρόνια που είμαστε. 30 μήνες. Σαλά κρατούμε. Είναι ένα άτομο που παρόλες τις δυσκολίες, γιατί όλοι έχουμε τα βουριστρά μας, κάποια πράγματα θέλει μπορεί να τα πει σε κάποια άλλη φορά, αλλά σίγουρα σε μια αναγνώριση της νομίζω να την ακούσετε. Η οικογένειά της έχει 4 κοπελούθια, έχει τη δουλειά της, σχολάνει ώρα 4-4.30 κάθε μέρα. Είναι ανάγκη. Και, ναι. Και μετά το υπόλοιπο που μηνίσκει, δουλειές, φαγιά στο σπίτι, τέλος πάντων, κατάφερε να κλείσει το επίπεδο του μάνατζερ και διατηρά το, ναι. Το επίπεδο του manager γενικά για όσους δεν ξέρουν να μπαίνει είναι ένα πολλά πολλά σοβαρό επίπεδο γιατί ξεκινούν και με τα λεφτά όντως να σοβαρά και κάποιος που είναι να το διατηρήσει
Μπορεί να πει μόνο ότι είναι ok να φύγω την παραδοσιακή δουλειά, γιατί part-time βγάλω έναν καλύτερο εισόδημα από μια παραδοσιακή δουλειά του 8-10 ώρου σήμερα. Το που μπορεί να το φτάσει ο καθένας, είναι στο sharing του, ενώ όλοι δαμε είμαστε ανεξάρτητοι συνεργάτες. Εγώ είμαι δαμε όχι για να σας πω να μπορούν να κάνετε, βασικά να σας πω να μπορούν να κάνετε, αλλά δεν σας ταινείς υπόχρεοι να μ' ακούσετε. Απλά έχω 9 χρόνια εμπειρίας. Τον ίδιο κωδικό νόμο έχω και εγώ στην εταιρεία και εσείς πας στην εταιρεία. Απλά έχει πράγματα που έκαναμε, εδώ κοιμάσαμε, φάμε τα μούτρα μας. Έχω κάποιες εκπαιδεύσεις στο YouTube, τέλος πάντων, που λαλούμε πώς δουλέψαμε πιο παλιά. Ήταν πολλά δύσκολη αρχή. Πολλά δύσκολη αρχή. Και σε μια... δεν θυμούμε τώρα, συνέδριο στην Αθήνα που ήταν... είπα έντονα ότι είχε μια περίοδο, ας πούμε, που έκατσα λίγο οι μπαταρίες μου, να το πω έτσι. Και έθελα ένα push. Για να γίνει η φλόγα που ξεκίνησε ας πούμε, μαζί με τον άλλο μου τον παρέα πριν 9 χρόνια ήταν να έχω αυτά απλά ένα αναμένιμα στη μικρή τη φλόγα okay, και τώρα και με τη στρατηγική βάθους εξανάψε όντως γιατί θωρώ απίστευτα αποτελέσματα γιατί έχει τώρα 4 σχεδόν μήνες βασικά που πάμε full με τη στρατηγική βάθους το έναν το πόδι είναι αναπτύχθηκε, μιλούμε πετά, ένα θα στα πίσω ύστερα πάλι για Μαργαρίτα. Και να πω ύστερα λίγο πιο αναλυτικά το πώς δουλεύουμε με τη στρατηγική πάθους γιατί είναι πράγματα που αναγκαστικά να τα δείτε ενώ γίνεστε και εσείς που μόνοι σας ηγέτες αναγκαστικά γιατί δεν δουλεύουμε μόνο μας στο πρώτο πόδι τα λεφτά ξεκινούν να έρχονται μόλις αποφασίσει ο καθένας που μας να ξεκινήσει τουλάχιστον το δεύτερο του πόδι τουλάχιστον οπότε πάμε να καλωσορίσουμε στο... δεν πω τώρα το λάθος. Δίνω, ναι. Τη Μαργαρίτα μας. Λιτσεράκι, δεξιά-αριστερά. Ωραία. Λοιπόν, είμαι η Μαργαρίτα Χριστονούλου. Περισσότεροι με ξέρετε. Από τη Λάρνακα. Λοιπόν, και θα παρουσιάσουμε σήμερα τα 8 βήματα επιτυχίας που θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη εκπαίδευση μάλλον που πρέπει να κάνουμε οι καινούργιοι συνεργάτες, γιατί βλέπω καινούργια άτομα εδώ, ώστε να πάρουμε έτσι την επιχείρησή μας σε ανάπτυξη και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, άρα 8 βήματα επιτυχίας που είναι απαραίτητα για τη δική μας OGI επιχείρηση. Και ποια είναι αυτά τα σημεία κλειδιά, είναι το όνειρο, η δέσμευση, η πρόσκληση εγγενείων, δείχνω το πλάνο, επακολούθηση, συμβουλευτική, αναπαραγωγή. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Όνειρο. Πόσοι έχουν όνειρα από εδώ? Όλοι μας. Ωραία. Έχουμε όνειρα για μας, για τον εαυτό μας, για την οικογένεια μας. Άρα έχουμε δημιουργήσει τη δική μας online επιχείρηση για να τα πραγματοποιήσουμε αυτά, έτσι. Όλοι μας έχουμε όνειρα, όμως αν δεν κάνουμε κάτι για να το πραγματοποιήσουμε, τα όνειρα μας θα μείνουν απατηλά, όπως λέει και το τραγούδι. Οπότε, έχουμε ένα όχημα, την OGI, που θα μας οδηγήσει να φτάσουμε τα όνειρά μας, τα περισσότερα όνειρά μας να τα πραγματοποιήσουμε. Όπως λέει και ο φίλος εδώ, if you can dream it, we can do it. Συμφωνείτε? Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τη δική μας online επιχείρηση. Θα πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε τον άλλον να σκεφτεί που θα κάνουμε τον καινούργιο συνεργάτη για να δει και αυτός τι όνειρα θα μπορεί να πραγματοποιήσει, πώς θα είναι η επιτυχία στο μυαλό του, πώς θα ήταν μια τέλεια μέρα για αυτόν, τι θα έκανε αν είχε χρόνο και χρήματα, πού θα έμενε αν μπορούσε, τι αυτοκίνητο θα οδηγούσε, ποιους θα βοηθούσε, πού θα ταξίδευε, γιατί μας αρέσουν τα ταξίδια, σε ποια χώρα θα ζούσε. Εντάξει, το σε ποια χώρα θα ζούσε, σαν την Κύπρο. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό κλειδί, η δέσμευση. Πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι
θα πρέπει να δεσμευτούμε, να δεσμεύσουμε μάλλον τον ίδιο μας τον εαυτό, ότι θα είμαστε εκεί για την δική μας επιχείρηση. Όλα ξεκινούν από εμάς και καταλήγουν σε εμάς. Θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη της δικής μας επιχείρησης και να μην καθυστερούμε από οποιοδήποτε άλλο να κάνει πράγματα για την δική μας επιχείρηση, ούτως ώστε να μας φέρουν λεφτά, ας πούμε. Να είμαστε άνθρωποι του λόγου, να μην είμαστε άνθρωποι του λόγου, αλλά των πράξεων. Χωρίς να κάνουμε πράξεις, δεν γίνεται. Δηλαδή, μόνο να μείνουμε στα λόγια, ναι, θα αρχίσω, ναι, θα κάνω το ένα, ναι, θα κάνω. Πραγματικά δεν θα βελτιωθούμε. Και επίσης θα πρέπει να αφιερώσουμε ημέρες και ώρες, γιατί είναι η δική μας η επιχείρηση. Όπως την επιχείρηση, το Plan A μας, ας πούμε. Αν δεν πάμε δουλειά, δεν θα μας πληρώσει, σωστά. Άρα δεν αφιερώσουμε ώρες για την δική μας επιχείρηση, που είναι η προσωπική μας, δική μας καθαρά επιχείρηση, δεν θα προχωρήσουμε και να μην περιμένουμε με κανέναν να μας βοηθήσει. Τρίτον κλειδί σημαντικό, η λίστα. Για να κάνουμε internet marketing, στη δική μας περίπτωση, στη δική μας επαγγελματική δραστηριότητα, πρέπει να κάνουμε marketing πρώτα. Οι πρώτες συστάσεις που κάνουμε είναι από τη δική μας λίστα. Ξέρω ότι αρκετοί από εμάς, σχεδόν όλοι, δηλαδή μόλις μας είπαν θα ξεκινήσουμε από τη δική μας λίστα, κάπου διστάσαμε, κάπου κομπιάσαμε, μα θα μιλήσω στους δικούς μου, μα τι θα μου πει ο ένας, τι θα μου πει ο άλλος, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι μου είπαν, μα έχω 5 άτομα, 10 άτομα εγώ στη λίστα μου. Αποκλείεται να είμαστε, ξέρω εγώ, από μια ηλικία και μετά, και να έχουμε να σου πει 10 άτομα μόνο. 10 άτομα μόνο είναι η οικογένεια μας είναι. Okay. Οπότε, όποιον έχω στο κινητό μου, το κατεβάζω στην Excel. Φίλους από Facebook, φίλους από ομάδες του Facebook που είμαι μέλος, από επαγγελματικές κάρτες, παλιά είχαμε το συνήθειο να κρατούμε επαγγελματικές κάρτες, είχαμε έτσι και κάποια άλκουμ στη μουμέ, τώρα δεν νομίζω κάπου καταπληθήκαν αυτά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η λίστα είναι δωρεάν επαφές. Γιατί αν μπούμε στο ίντερνετ, το Facebook το πληρώνουμε, σωστά. Οπότε, η Γεωργία μας, να φέρουμε παράδειγμα, έχει αξιοποιήσει τη λίστα της και έχει για τρεις μήνες, Γεωργία μου, ήσουν Ζαφύρη με τη δική σου λίστα. Mm. Αυτό σημαίνει ότι... Τη Μαρία. Η Μαρία Χριστοφή. Οκ, τέλεια, δεν ξέρω, ωραία. Άρα είναι θέμα κοινής λογικής να αξιοποιήσουμε τη λίστα, η οποία θα μας φέρνει εισόδημα χωρίς να βγάζουμε εμείς από την τσέπη μας. Και είναι ιδανικά να έχουμε γίνει ζαφύρι όταν τελειώσουμε τη λίστα μας όλοι, έτσι. Το άλλο καλό με τη λίστα μας είναι ότι εκπαιδευόμαστε μέσα από τη λίστα μας. Άνθρωποι δικοί μας θα έρθουν να μας ρωτήσουν κάποια πράγματα, τα οποία εμείς επειδή είμαστε στην αρχή, δεν θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία να εκπαιδευτούμε, να ρωτήσουμε το ιό, τον apply μας, να ανοίξουμε εκπαιδεύσεις που έχουμε την OJI Education για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Φανταστείτε τώρα να είμαστε στο ίντερνετ, να παίρνουμε ξένον κόσμο, τον οποίο θέλουμε να μας εμπιστευτεί και να μην γνωρίζουμε τα βασικά. Δεν θα πάρουμε ούτε ένα να εγγραφεί στο σεμινάριο. Οπότε η λίστα, όσο δύσκολο είναι να είναι για να ξεκινήσουμε, είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητο κλειδί για την επιτυχία μας. Τότε αυτό μηδάκι, πρόσκληση συγγενείων. Είμαστε κανονική επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις εκεί έξω, που είναι φυσικές, ας πούμε. Απλά μας είναι online. Άρα, όπως όλες οι εταιρείες κάνουν πρόσκληση εγγένειων, κάνουν εγγένεια με την έναρξη των δραστηριοτήτων τους, έτσι και εμείς καλούμε κόσμο στο πρώτο μας σεμινάριο, ούτως ώστε να καταλάβουμε τι ασχολούμαστε. Έτσι, ίσως θα δημιουργήσουμε και τον πρώτο τζίρο από τη λίστα μας, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό.
και θα μας διαφημίσουν και παρακάτω. Θα πούν, ας πούμε, ότι η Μαργαρίτα ασχολείται με το internet marketing, ασχολείται με τις επιχειρήσεις που θέλουν να στείλουν σωστά στο internet, για συνεργασία για κάποιον που θέλει έναν έξτρα εισόδημα. Άρα τα εγγένεια είναι πάρα πολύ σημαντικά επίσης. Δείχνω το πλάνο. Πρέπει να γίνουμε καλοί στο να δείχνουμε το επαγγελματικό μας πλάνο. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε το πρώτο online σεμινάριο μας, όπως είπαμε, που είναι τα εγγένεια μας στην ουσία. Πρέπει να φέρνουμε κόσμο κάθε 15 μέρες που κάνει η WebMoney Hellas σεμινάριο στο ίντερνετ, να φέρνουμε κόσμο όσο πιο πολύ μπορούμε. Κάθε Τρίτη να προσκαλούμε κόσμο να παρακολουθεί τη μήνυν εκπαίδευση που κάνουμε. Εγώ έχω δώσει αρκετές φορές το link της Τρίτης και μπαίνει κόσμος. Και έχουμε βγάλει και πακέτο μεσόγραφων αυτής της δραστηριότητας. Δηλαδή δεν είχε 108 ευρώ. Δεν τα είχε, μου είπε ψέματα, τέλος πάντων. Την είχα καλέσει για να δει το δωρεάν, μόλις της είπα δωρεάν, okay, θα το δω. Της άρεσε η ιδέα, δεν ξεκίνησε να πούμε από την αρχή, αλλά το καλλιεργούσε και συγκεκριμένα μου είχε στείλει email πριν 4-5 μέρες. Ψες μιλούσαμε, θα δει το σεμινάριο, να λέει είναι πολύ ζεστή και θέλει να ξεκινήσει. Λέω ότι δεν σεμινάριο, θέλω να δεις το σεμινάριο για να καταλάβεις και θα ξεκινήσω. Και επίσης να δείχνουμε το πλάνο μόνοι μας, έτσι, σιγά σιγά να αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε για να δείχνουμε το πλάνο με την βοήθεια των προπονητών μας φυσικά, που κάνουμε και τριμερή συνάντηση, η επακολούθηση. Μακάρι στο συνέδριο, στο σεμινάριο, να έχουμε 100 άτομα. Αν η επακολούθηση δεν γίνει σωστά και ειδικά μέσα το αργότερο σε 48 μέρες, χάσαμε το παιχνίδι. Το έχω ζήσει κι εγώ το πράγμα, δηλαδή ξεχνούν. Το επεξεργάζονται έτσι πολλά στο μυαλό τους, ενώ όταν είναι ζεστή, μόλις δούμε ένα σεμινάριο, είμαστε έτσι ενθουσιασμένοι, ζεστή μόλις δούμε το σεμινάριο, εκεί είναι η ώρα για να προσεγγίσουμε τον άλλον, να κάνουμε την τριμερή μας. Άρα το follow-up είναι χρυσός και δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Συμβουλευτική είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για την επιτυχία μας, να έχουμε το coach μας δίπλα μας, να το συμβουλευόμαστε, να χαράζουμε στρατηγική με συγκεκριμένα βήματα, βάσει του χρόνου μας, βάσει των δικών μας συνθήκων, να είμαστε διδάξιμοι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να είμαστε διδάξιμοι, να εκπαιδευόμαστε, να μην χάνουμε εκπαιδεύσεις κάθε Τρίτης, κάθε Κυριακής, τα συνέδρια μας κτλ. Χτίζουμε με την εκπαίδευση. Εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σχολείο marketing που πάμε. Γιατί σιγά σιγά χτίζουμε και βελτιωνόμαστε και οι γνώσεις μας. Αναπαραγωγή. Αυτό είναι το σημαντικότερο, παιδί. Η αναπαραγωγή, δηλαδή να φτιάξουμε τη δική μας ομάδα σιγά σιγά, που όπως ξέρουμε είναι το να έχεις ομάδα και να πιάνεις τους τίτλους σιγά σιγά, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, για να φτιάξουμε ομάδα η οποία θα είμαστε ηγέτες, πρέπει να είμαστε σε θέση να διδάξουμε τα προηγούμενα. Πρέπει να εκπαιδεύουμε την ομάδα μας, ώστε και αυτοί που θα αρχίσουν να δημιουργούν τη δική τους ομάδα, εκπαιδεύουν και αυτοί τη δική τους ομάδα. Θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτές και θα είμαστε εμείς οι leaders. Και όπως είπατε στην αρχή, ότι η επιχείρηση μας στηρίζεται στην αναπαραγωγή. Το έχουμε όλοι μας ζήσει, το βλέπουμε καθημερινά. Άρα, όλοι μαζί μπορούμε, αν ονειρευτούμε, αν δεσμευτούμε, αν εκπαιδευτούμε σωστά, αν είμαστε διδάξιμοι, αν δουλέψουμε σωστά, αν ακολουθήσουμε το σύστημα που δουλεύει 1000%, και εύχομαι όλους καλή επιτυχία. Έχουμε όνειρα όλοι, είμαστε όλοι άνθρωποι της δράσης από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε η επιτυχία είναι μόνο δρόμος.